Πως δεν είμαι εδώ. Μίλα. Ωραία, λοιπόν. Ήμουν σίγουρος ότι όταν θα μετακομίζαμε στο καινούριο σπίτι, θα ήταν όλα διαφορετικά. Η ζωή μας από την αρχή. Όμως ο Παύλος εξακολουθούσε να συζητάει. Το έκανε από την πρώτη μέρα που έφυγες. Που με έδιωξες. Τι σημασία έχει τώρα πια. Όλο θέλω τη μαμά μου και πήγαινε να μου φέρει τη μαμά μου. Φώναζε, τσίριζε. Στο τέλος έπεφτε κάτω και χτυπιόταν. Έκλεινα πόρτες και παράθυρα για να μην γίνουμε ρεζίλοι στους γείτονες. Όλοι στην πολυκατοικία είχαν υποθέσει ότι το παιδί δεν είχε μητέρα. Δεν τους διέψευσα. Ένα ψέμα ακόμα. Θα ζητούσες άραγε ποτέ τη βοήθειά μου. Σου πέρασε ποτέ από το μυαλό να το κάνεις. Πού να θυμάμαι. Γέρος άνθρωπος είμαι πια, ξεχνάω. Σίγουρα. Τρίτο σιρτάρι δεξιά, στο ξύλινο κουτί των πούρων. Για ποιο λόγο χρειαζόσουν ένα όπλο μέσα στο σπίτι. Για προστασία. Από ποιον. Από τον οποιονδήποτε. Όλοι ήξεραν ότι ήμουν ευκατάστατος, ότι έβγαζα λεφτά. Ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα σε βάλει στο μάτι. Από φόβο, επομένως. Πες το έτσι. Και μετά, πάλι φόβος. Ο φόβος των άλλων. Πάντα ο φόβος. Σκότωσες άνθρωπο γη μου. Αν το μάθει η μαμά, δεν θα θέλει πια να είσαι το παιδί της. Δεν θα της το πούμε. Δεν πρέπει να το μάθει. Και δεν πρέπει να ξαναμιλήσουμε ποτέ για αυτό που έγινε. Κουβέντα σε κανέναν. Άκουσες. Σε κανέναν. Μην ανησυχείς. Ο παπάς είναι εδώ και θα τα φροντίσει όλα. Ο παπάς θα είναι πάντα εδώ για σένα. Ο παπάς. Μόνο ο παπάς.